Καρτάκης, λέγομαι ο πρόεδρος Νέα Χανίου. Ωραία, βγήκε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έκανε σχετικές δηλώσεις, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκαν οι ψηφοφόροι στις κάλπες. Μια δική σας εκτίμηση λοιπόν από το 20% νομίζω, 10% των αποτελεσμάτων. Φαίνεται ότι η ΣΥΡΙΖΑ έχει πρώτη πρωτοπορία, έχει πάνω από 3 μονάδες διαφορά, είναι κάτι το οποίο πιστεύαμε πως δεν θα ήταν αυτή η διαφορά. Εμείς έχουμε καλύψει πολύ μεγάλο μέρος μέσα στις τελευταίες 25 μέρες από ό,τι λέγανε τα κάλπια και αυτό ότι πίστευε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα σαν κόμμα παραμένουμε, είμαστε το δεύτερο κόμμα, συντηρούμε τις δυνάμεις μας και τις έχουμε αυξήσει. Προφανώς το 20ήμερο αυτό δεν έδωσε τον απαιτούμενο πολιτικό χρόνο για να μπορέσουμε να πείσουμε περισσότερο τους Έλληνες για τις θέσεις που είχαμε. Ήταν η τακτική του κυρίου Τσίπρα. Το πακέτο των μέτρων που έχουν ψηφιστεί και αφορούν τις φορολογίες και όλα τα υπόλοιπα που θα έρθουν σιγά σιγά, να μην έχουν προλάβει να έρθουν. Το διακύβευμα είναι από εδώ και μπρος, η επόμενη κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση η οποία θα είναι σταθερή, να μην εξαρτάται από τους 53 ή τους οποιοσδήποτε βουλευτές λίγο. Ο ελληνικός λαός βάζοντας τα κόμματα στη Βουλή, από ό,τι φαίνεται θα μπουν τα όλα τα κόμματα μέσα, ζητάει μια ευρύτερη συνεργασία στη Βουλή για να έχει μια σταθερή κυβέρνηση για να μπορέσει να λύσει τα προβλήματα τόσο σημαντικά που έχουμε και να διαχειριστεί το μνημόνιο και να διαπραγματευτεί το μνημόνιο.